Καλημέρα, ζουζουνάκια μου. Τι κάνετε? Εγώ μόλις έλαβα ένα γράμμα από τη φίλη μου, τη Ζουμπιζού. Ήμασταν συμμαθήτριες στην Ακαδημία Νεροειδομαγείας. Για να δούμε τι έχει να μου πει. Τι περίεργο να λάβω γράμμα από τη Ζουμπιζού μετά από τόσο καιρό. Η αλήθεια είναι πως μου έχει λείψει λίγο. Όταν η Ακαδού έλειπε στην Ακαδημία, ήμασταν γείτονες. Αγαπημένε μου φίλε. Σας έχω ένα μικρό δωράκι. Καθένας από εσάς κρατά το μισό ενός χάρτη... για ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού στον Άγιο Πινόκιο. Μπορείτε να πάτε οι δυο σας ή με ομάδα. Όποιος βρει πρώτος το θησαυρό, κερδίζει. Ακαδού, ετοιμάσου. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Αυτό θα το δούμε. Εσύ ποιον θα πάρεις στην ομάδα σου? Σκέφτομαι την Μπέτη. Πάντα είναι χρήσιμη μία μπαλαρίνα. Οκ. Εγώ σκέφτομαι να το προτείνω στην Μπίμπι. Όπα, λέγει κάτι άλλο. Προσοχή! Μην πάτε στον Άγιο Φινόκιο με μαγικά. Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε κάποιο μεταφορικό μέσο. Ωραία. Πάω να δω τι ώρα έχει πλοίο. Περίμενε. Ανυπομονώ. Σου υπόσχομαι ότι θα επιστρέψουμε με πλοίο. Για την ώρα... μπαντάνες, σακίδια, παγούρια και... άκατα μάκατα σουκουτουμπέ. Ακαντού, δεν νομίζω πως αυτό είναι πολύ καλή... ιδέα. Λοιπόν, έχουμε τους χάρτες μας. Έχουμε τις μπαντάνες μας. Πού να είναι τα κορίτσια άραγε? Μπίμπι, Μπίμπι, Μπίμπι εδώ. Και... Μπέτι Butterfly. Hi! Τι ωραία ιδέα! Ένα κυνήγι θησαυρού! Πόσο μου αρέσουν οι μπαντάνες μας! Νομίζω ότι σαν αξεσουάρ θα χρειαστώ και αυτό! Τι είναι αυτό, Λυκούργο? Το πειρατικό μου look! Με βάζει στο κλίμα! Πώς σας φαίνομαι? Δεν φοβάσαι μη σκοντάψεις! Ανοησίες! Ακόμα και με ένα μάτι! Έχω όραση αετού! Όραση γήπα! Έχω όραση! Τυφλοπόντικα! Πώς λες να ονομάσουμε την ομάδα μας, Μπίμπι? Το ξέρω πως δεν είμαι νεράιδα σαν εσένα, Καντού, αλλά πάντα μου άρεσε αυτή η ιδέα. Λοιπόν, για σήμερα μπορείς να είσαι η νεράιδα του παιχνιδιού και να λεγόμαστε νεράιδες. Εμείς πώς να λεγόμαστε? Εγώ είμαι μπαλαρίνα. Εγώ είμαι πειρατής. Ό,τι να είναι. Α, μάλιστα. Ό,τι να είναι. Το καταχωρώ. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Α, τώρα έκλεισε. Φύγαμε. Νεράιδες! Ωραία, λοιπόν. Έτσι είστε. Πάμε, Μπέτη. Ό,τι να είναι. Χαϊκιά! Οι αγωνιστές μας ξεκίνησαν. Νεράιδες και ό,τι να είναι, στη μάχη για το έπαθλο στον Άγιο Φινόκιο! Λοιπόν, έλα! Οι νεράιδες ξεκίνησαν δυναμικά στο δεξί κομμάτι του νησιού. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις πλαστικές μπάλες για να ρίξουν τις καρύδες που θα αποκαλύψουν δύο μυστικά σύμβολα. Τα σύμβολα αυτά πρέπει στη συνέχεια να τα απομνημονεύσουν. Μπράβο! Ωραία βολή! Το πέτυχε το στόχο! Τα κατάφερα! Μπράβο! Μπράβο, νεράιδες! Νεράιδες! Να δούμε. Να απομνημονεύσουμε. Λοιπόν... ναι, λοιπόν, πάμε. Δεν μου ήταν δύσκολο να απομνημονεύσω το σύμβολο. Μοιάζει με τη γιαγιά μου όταν τρώει καυτερές πιπεριές. Δεν τις αντέχει. Αναρωτιέμαι αν η αντίπαλη ομάδα έχει παρόμοια αγωνίσματα. Στο αριστερό κομμάτι του νησιού, οι ό,τι να είναι βρίσκονται στο ριάκι με τις πέτρες. Εδώ, βλέπουμε την πεταλούδα να πηδάει με απίστευτη μαεστρία από πέτρα σε πέτρα.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Σίγουρα πολύ μεγάλο ατού για την ομάδα της. Αχα! Φτάνει στην απέναντι όχθη με επιτυχία. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει και ο Λυκούργος. Δυσκολεύεται κάπως. Ίσως φταίει και το ότι αγωνίζεται με ένα μάτι. Προσπαθεί να μιμηθεί τις κινήσεις της πεταλούδας, αλλά δεν είναι και τόσο επιτυχής. Και ναι! Τα καταφέρνει! Αλλά έχει κοστίσει στην ομάδα του πολύτιμο χρόνο. Ξέχασαν τα σακίδια στην απέναντι όχθη. Ποιος θα πάει να τα πάρει? Για να δούμε αν οι ό,τι να είναι θα καταφέρουν να εσωφαρίσουν στον επόμενο στόχο. Όχι, όχι. Δεν δέχομαι ότι φταίει το πειρατικό μου look που η ομάδα μου έχασε χρόνο. Αλλά αποφάσισα, μόλις γυρίσω, να μάθω μπαλέτο. Τελικά, είναι χρήσιμο παντού. Νεράιδες! Δεύτερο αγώνισμα για τις νεράιδες, που τώρα πρέπει να διασχίσουν τη λίμνη με τα φλαμίγκο. Μέσα σε σάκους για πατάτες. Ξεκινάει η πρώτη ακαντού. Ναι, τα πηγαίνει καλά. Χα, πρόκειται για δεινή παίκτρια. Συνεχίζει η Μπίμπι. Εξαιρετική και αυτή. Τώρα σταματά. Αχα, τραβά σέλφι με τα φλαμίγκο. Παίρνει το χρόνο της. Ποστάρει. Μου ήρθε και εμένα. Ναι. Hashtag epic. Hashtag αγαπώ φλαμίγκο. Hashtag μου πάει το ροζ. Η Μπίμπι συνεχίζει και τερματίζει. Αλλά η ακαντού, μοιάζει να τη ανασχετεί. Δυστυχώς η ομάδα έχει χάσει πολύτιμο χρόνο. Αισθάνθηκα πως η Ακαντού ενοχλήθηκε που πήρε λίγο χρόνο για τον εαυτό μου ώστε να τραβήξω selfies με τα φλαμίγκο. Δεν νομίζω πως είχε δίκιο. Αυτή η σκιά του ροζ μου πάει πάρα πολύ. Και δεν τη συναντάς κάθε μέρα. Ό,τι να είναι! Αγιά! Τελευταίο αγώνισμα για τους ό,τι να είναι! Το σπάσιμο της καρύδας! Μέσα στις καρύδες βρίσκονται δύο μαγικά σύμβολα που θα τους χρειαστούν παρακάτω. Ο Λυκούργος προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τη σπάσει. Με τα χέρια, με τα πόδια, με το κεφάλι. Αου! Αυτό πρέπει να πόνεσαι. Α, η πεταλούδα έχει μια άλλη αντιμετώπιση. Αλλάζει τακτική καθώς έχει εμπνευστεί από την καρύδα και μας δείχνει ένα χορευτικό ρυθμικής γυμναστικής. Ο συμπαίκτης της δεν μοιάζει χαρούμενος. Πάντως εγώ θα της έδινα 10 με τόνο. Ο Λυκούργος αρπάζει την καρύδα της μπαλαρίνας και σκάει τις δύο καρύδες μεταξύ τους! Ναι! Μοιάζει να δούλεψε το κόλπο! Οι καρύδες έσπασαν και τα δύο σύμβολα βρίσκονται στα χέρια των ό,τι να είναι! Εμείς φτάσαμε πρώτοι! Όχι βέβαια! Εμείς φτάσαμε πρώτοι! Εμείς έχουμε αυτά τα μαγικά σύμβολα για να ανοίξουμε την πόρτα! Κι εμείς τα έχουμε απομνημονεύσει! Παιδιά, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι το παιχνίδι είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να κερδίσουμε όλοι! Μπίμπι, για βάλε τα σύμβολά μας! Είδατε! Τίποτα! Μπέτι, για βάλε τα δικά σας! Φαγητά και χυμή! Μα πόσο καλά μας ξέρει η Ζουμπιζού! Σε ευχαριστούμε, Ζουμπιζού! Εγώ να σας πω, προτιμώ να πάω στο σπιτάκι μου να φάω και να κάνω και ένα μπανάκι. Άκατα μάκατα σουκουτουμπέ! Ω, περίεργο! Δεν πιάνουν τα μαγικά μου! Άκατα μάκατα σουκουτουμπέ! Αχα! Και το πες, Ζουμπιζού! Μην κάνετε μαγικά, να πάρετε το πλοίο! Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Βοή!